κλείνουμε στους, ακριβώς να κλείσουμε και με μια γλυκιά καλημέρα προς τους θεατές. Γλυκιά όσο το μένει, είμαι στο Ζάπιο, στον προαύλιο χώρο. Είναι η πέμπτη γιορτή μελιού. Ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. 10 η ώρα ανοίγει το πρωί, κλείνει 9 το βράδυ. 50 παραγωγοί από όλη την Ελλάδα εδώ, από την Κρήτη και την Ικαρία μέχρι την Πελοπόννησο και την Αττικοκυνέλεια την Βόρεια Ελλάδα, εκθέτουν τα προϊόντα τους, τα οποία πολλούν σε τιμές παραγωγού, δηλαδή χωρίς μεσάζοντες. Ένας από τους παραγωγούς, νεαρός μάλιστα παραγωγός, ο Βασίλης Καραχάλιος, που βρίσκεται δίπλα μου. Βασίλη, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Από πού είσαι? Είμαι από την Αθήνα, έχω τα μελισσάκια μου. Καλημέρα. Έχω τα μελισσάκια μου εδώ στον Ημιτό. Τα μεταφέρω και στην Εύβοια για να παίρνουμε το μέλι που μας δίνει η Δύση. Εδώ στην Ιστορία έχουμε κυρίστρες σε πραγματικές κυρίστρες. Ναι. Σε θηλιού δέντρου. Ναι, αυτό είναι πραγματική κερίτρα που έχει φτιαχτεί από τις μέλισσες που το φτιάχνουν τρώγοντας μέλι. Τι ποικιλίες έχεις? Ποικιλίες με εκεί που έχω είναι, είναι μέλι ανθέων βοθάνων με θυμάρι εθνικού που θυμίζεται από την αρχαιότητα για τα θυμάρια του Ημιτό. Μετά παίρνω τα μελισσάκια, τα πηγαίνω στη Βόρειο Εύβοια που παράγει το περίφημο πεπόμελο και έχω και από αυτή την ποικιλία. Και βγάζω και τώρα το φθινόπωρο το πελκορίκι που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέλι και το ξέρουν λίγοι καταναλωτές. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αρκετά γνωστό. Ωραία, να δούμε, να την περπατήσουμε. Αυτό είναι η γύρι. Αυτό το μαζάκι. Τα χρώματα αυτά είναι η γύρι, είναι πολύχρωμη γύρι. Είναι super food η γύρι, είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, για πρωινό. Να περπατήσουμε λίγο. Είναι, ναι, αυξάνει το ανοσοποιητικό πάρα πολύ όλα τα προϊόντα της μέλισσας. Γύρι, μέλι, πρόπολη, βασιλικός πολτός. Όλα τα προϊόντα της μέλισσας είναι φάρμακα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλα, θα δούμε και άλλα. Ναι, εδώ υπάρχει, εδώ έχω κερίθρα με μέλι. Όπου είπε να μου κόψει και να δοκιμάσω, αλλά θα είναι λίγο... Θέλετε να σας δείξουμε λίγο να περπατήσουμε λίγο, γιατί έχουμε και άλλους παραγωγούς εδώ. Είναι μια έκθεση 200 μέτρων περίπου. Είναι και άλλα προϊόντα, δεν είναι μόνο μέλι εδώ. Thank you.